35χρονος αστυνομικός είναι ο πρωταγωνιστής στο νέο κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας που σήκωσε στο πόδι τα ξημερώματα της Πατέλης Ηρακλείου. Περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία περίπου στις 6 το πρωί, όταν άκουσαν τις φωνές της κοπέλας χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Με τον άγριο καυγά, ωστόσο, να εξελίσσεται μέσα και έξω από το αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας που είδαν και έπαθαν για να συνετίσουν τον 35χρονο, ο οποίος βρισκόταν πιθανότατα σε κατάσταση μέθης και αντιδρούσε σφοδρά σε κάθε σύσταση, αρνούμενος να δώσει τα στοιχεία του. Μάλιστα, φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν από τους αστυνομικούς. Εμβρόντιτοι, οι άνδρες της ομάδας Δίας διαπίστωσαν λίγο αργότερα ότι ο 35χρονος ήταν αστυνομικός που υπηρετεί στο Λασίθι, όπως εξήγησε η σύντροφός του. Όπως φαίνεται, το ζευγάρι επέστρεφε από διασκέδαση όταν ξέσπασε ο καυγάς. Ο 35χρονος κατέληξε με χειροπέδες στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ προανακριτικά ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ένα καυγά ανάμεσα στο ζευγάρι σε υψηλούς τόνους, χωρίς ποτέ ο ίδιος να χτυπήσει την 30χρονη, είτε να προβεί σε οποιαδήποτε βίαιη ενέργεια. Το ίδιο ισχυρίζεται και η 30χρονη, η οποία δεν υπέβαλε μήνυση σε βάρος του νεαρού αστυνομικού. Ωστόσο, σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε αυτεπάγγελτα δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλου και απήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη μάλιστα εμφανίστηκε στο πλευρό του κατά την προσαγωγή του στο αυτόφορο. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 16 Μαΐου, καθώς δεν έχει συνταχθεί ακόμη η ιατροδικαστική έκθεση που να πιστοποιεί σωματικές βλάβες.